ειδικά για την Ακρινή. Η απολιγνητοποίηση και η δίκαια μετάβαση των λιγνητικών περιοχών είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση και για το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν θέλουμε να λέμε υποσχέσεις χωρίς να βασίζονται αυτές σε στοιχεία και σε μελέτες. Έχουμε ήδη εκφωνήσει ένα πρώτο σφαιρικό σχέδιο για τις περιοχές αυτές, το οποίο σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση. Δεν θέλουμε προφανώς η περιφέρεια να εγκαταλειφθεί στη δίκη, στο αντίθετο. Θέλουμε να υπάρξει μια καινούρια αρχή και ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία δεν θέλουμε η περιφέρεια να εξαρτάται μόνο από την ενέργεια, ακόμα και αν περάσουμε σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλουμε η περιφέρεια να στηρίζεται και στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία και στον εναλλακτικό τουρισμό και στη βιολογική γεωργία. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Και φυσικά μας ενδιαφέρει να μην υπάρξει κενό, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα τα σχέδια αποκατάστασης των εδαφών. Μας ενδιαφέρει, για να το πω σχηματικά, αυτοί που σήμερα σκάβουν, αύριο να σκεπάζουν. Έτσι ώστε οι εργολαβικοί, οι εργαζόμενοι, όλα αυτά τα συνεργεία να μην έχουν πρόβλημα και να μην έχει πρόβλημα μετάβασης η περιοχή. Ένα από τα ζητήματα που πρέπει να δούμε είναι και το ζήτημα της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Βεβαίως, αυτή καθ' αυτή η απολιγνητοποίηση εγγυάται ότι θα περάσουμε σε μια καινούργια σελίδα, γιατί κλείσουν τα φουγάρα της ΔΕΗ. Και αυτό από μόνο του, στο επίπεδο του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, είναι θετικό νέο. Αλλά δεν φτάνει. Πρέπει παράλληλα να δούμε εκκρεμότητες σαν και αυτή που έχουμε εδώ στην Ακρινή. Με την μετεγκατάσταση η οποία εκκρεμεί εδώ και 10 χρόνια. Ήρθα για να δω με τα μάτια μου. Δεν μας ενδιαφέρει να σχεδιάζουμε επί χάρτη. Ήρθα να κουβεντιάσουμε με τους κατοίκους, με τους βουλευτές, με τον περιφερειάρχη, να ανταλλάξουμε απόψεις και στη συνέχεια θα καθίσουμε και θα δούμε όλοι μαζί ποιο είναι το καλύτερο για την Ακρινή. Η πολιτεία πάντως δεν θα μείνει αδιάφορη. Η σημερινή εικόνα σε κάθε περίπτωση δεν θα συνεχιστεί. Πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε είναι θέμα το οποίο θα το δούμε συζητώντας αναλυτικά και πάντως χωρίς καθυστέρηση με όλους τους εγγενείς.